Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό εδώ πέρα το look και μακιγιάζ και μαλλιά. Είναι το look το οποίο φορούσα στο βίντεό μου με τα αγαπημένα προϊόντα της Απιβίτα και πάρα πολλές κοπέλες μου ζητήσατε ότι θέλετε να δείτε ολοκληρωμένο το look σε tutorial, οπότε αποφάσισα να σας κάνω και το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Όταν εγώ είχα δημιουργήσει αυτό το μακιγιάζ είχα χρησιμοποιήσει 4 πινέλα ματιών, αλλά σήμερα έβγαλα το ίδιο μακιγιάζ μόλις με ένα, και αυτό γιατί εντάξει, επειδή είμαι εγώ τρελή και έχω 20 πινέλα ματιών, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε κι εσείς. Οπότε προσπάθησα και έβγαλα αυτό το μακιγιάζ μόλις με ένα. Το μοναδικό που χρησιμοποίησα είναι ένα πινέλο για να μπορέσετε να δέσετε, να σβήσετε ωραία τη μία σκιά μέσα στην άλλη. Είναι ένα blending brush, το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το αντικαταστήσω με τίποτα. Μακάρι να είχα βγάλει όλο αυτό το μακιγιάζ χωρίς ούτε ένα πινέλο, αλλά είναι ένα πινέλο το οποίο για μένα είναι πραγματικά αναντικατάστατο. Και για τις λεπτομέρειες για τις λεπτομέρειες χρησιμοποιείς αυτό εδώ πέρα το applicator, το οποίο νομίζω το έχετε περισσότερες, βρίσκεται και στην πιο απλή παλετίτσα σκιών που μπορείτε να έχετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε αυτό το μακιγιάζ. Φυσικά ο καθένας χρησιμοποιεί τις σκιές και τα χρώματα που έχει και θέλει. Ελπίζω να έχετε πάρει μέρος στο διαγωνισμό μου της Απιβίτα, γιατί στο επόμενο βίντεο που θα είναι λογικά την Κυριακή θα ανακοινώσω την νικήτρια, και επίσης στο επόμενο βίντεο την Κυριακή θα έχω ένα καινούριο διαγωνισμό με προϊόντα μακιγιάζ. Και πάμε να δούμε πώς δημιούργησα αυτό το look. Έχω ήδη κάνει τη βάση μου ως συνήθως. Μερικά προϊόντα που φοράω, με έχετε δει να το φοράω πολλές φορές, όπως η Stay Matte πούδρα της Rimmel London και το Eyebrow Stylist Set της Essence. Κάποια προϊόντα δεν με έχετε ξαναδεί να τα φοράω, οπότε θα σας μιλήσω για αυτά. Ένα είναι της Max Factor, το Lasting Performance, το Foundation, το οποίο είναι τελευταίο απόκτημα από Foundation. Θα κάνω εδώ πέρα μια τεράστια παρένθεση και θα σας πω πως από τότε που έκανα το βίντεο με τις online αγορές, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου 4 ελληνικά site, τα οποία μου είπαν ότι Βάνα, και εμείς είμαστε ένα site το οποίο, ας πούμε, έχει πιο οικονομικά καλλιντικά, δηλαδή καλλιντικά σε πιο προσιτές τιμές, και ας πούμε προσφέρουμε αντικαταβολή καθώς είμαστε ελληνικό site και τα λοιπά, θα θέλαμε να μιλήσεις και για μας, δηλαδή να κάνω ένα review στο site τους και τα λοιπά. Ένα από τα 4 site το απέρριψα κατευθείαν καθώς μπήκα μέσα στο site τους και γενικότερα δεν μου άρεσε καθόλου, δεν ήταν καθόλου εύχριστο και έμοιαζε σαν να μην είναι και ιδιαίτερα έγκυρο, και τα προϊόντα που είχε κιόλας ήταν αρκετά παλιά, δηλαδή δεν είχε νέες παραλαβές από τα προϊόντα κτλ. Και δεν είχε και πολύ προσιτές τιμές. Οπότε εντάξει, να δεχτώ να πάρω 5-10 δωρεάν προϊόντα και να πω τι στο βίντεο. Δηλαδή δεν θα είχε νόημα έτσι να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Οπότε το απέρριψα. Τα άλλα 4, ένα με ενθουσίασε, σε ένα άλλο είδα αρκετές προοπτικές κτλ. Οπότε θα ακολουθήσουν διάφορα review από site. Αυτό εδώ πέρα το foundation είναι από ένα από αυτά τα site που μου το έστειλε. Λογικά θα είναι και το επόμενο βίντεο που θα σας μιλήσω για το συγκεκριμένο. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με το rouge, το οποίο είναι από τα rouge της Jordana. Το έχω πάρει από το beautyjoint.com. Είναι το νούμερο 33, το sandalwood, το οποίο είναι πάρα πολύ φυσική απόχρωση, η οποία έχει και ένα ελαφρύ χρώμα. Αλλά επειδή θα έχω έντονα μάτια και έντονα χείλη, ήθελα να αφήσω το πρόσωπο σχετικά ουδέτερο, αλλά όχι πολύ άχρωμο, οπότε είναι η τέλεια απόχρωση. Και πάμε να περάσουμε στο μακιγιάζ των ματιών. Έχω ήδη περάσει τη βάση σκιάς από την Inglot που είναι στο χρώμα του δέρματος και περνάω κατευθείαν στην πρώτη σκιά που θα βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι από την εταιρεία Arabesque. Η δικιά μου τη βρήκα μέσα στο κουτάκι Cherry Box Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ ζεστό σατινέ, σαμπανιζέ μάλλον, χρώμα με σατινέ τελείωμα. Λοιπόν, και θα πάρω με το δάχτυλό μου για να χρησιμοποιήσω όσο δυνατόν λιγότερα πινέλα και θα βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα σκούρο καφέ ματ χρώμα. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα το χρώμα από την Naked Basics. Εσείς φυσικά χρησιμοποιείτε ό,τι έχετε. Και με ένα πινέλο για blending θα πάρω το σκούρο καφέ και θα πάω κατευθείαν στην κόγχη μου.
Και τώρα θα περάσω στη μαύρη σκιά που θα κάνει όλη τη διαφορά. Θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη μαύρη από την παλέτα της Urban Decay και με ένα από αυτά τα applicator που βρίσκεται μέσα σε όλες τις παλέτες σκιών. Θα πάρω με την ακρούλα του λίγο μαύρο. Θα έρθω να βάλω μόνο στην εξωτερική γωνία του ματιού, έτσι σε λίγο σχήμα σαν γωνία. Και φυσικά θα το σβήσω με ένα πινέλο για blending. Και τώρα το ίδιο σουγκαράκι με την ίδια μαύρη σκιά θα το περάσουμε στις κάτω βλεφαρίδες, έτσι εδώ πέρα στη μητούλα του. Θα το σβήσω λίγο με το δάχτυλό μου. Και το τελευταίο πράγμα που έχω να κάνω από σκιές είναι να βάλω highlight. Θα βάλω το χρώμα Venus από την Naked Basics κάτω από το φρύδι και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Φτιάξω εδώ. Και τώρα θα βάλω μαύρο μολύβι στο εσωτερικό των ματιών και πιστεύω ότι θα δέσει πάρα πολύ το σμόκι το κάτω με το σμόκι το πάνω. Θα χρησιμοποιήσω ένα απλό, πώς λέγεται, τη Avon Blackest Black, είναι το χρώμα Glimmer Stick, λέγεται το μολύβι, είναι έτσι σαν μηχανικό μαύρο. Λοιπόν, και θα το βάλω στο εσωτερικό του ματιού. Και θα τελειώσω αυτό το μακιγιάζ των ματιών με μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω τη L'Oreal τη False Lash Wings. Άμα θέλετε να δείτε αναλυτικό review για αυτή τη μάσκαρα, έχω ήδη κάνει στο κανάλι μου. Και θα τελειώσω αυτό το μακιγιάζ με τα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω ένα σκούρο κόκκινο κραγιόν από τη Makeup Academy. Είναι από τη βασική σειρά τους που έχουν μία λίρα. Είναι το Shade 1, το νούμερο 1. Είναι αυτό εδώ πέρα το σκούρο κόκκινο. Και θα βάλω και ένα μολύβι χιλιών, γιατί έχω, αλλιώς δεν θα έβαζα. Από τη Jordana, από τα Easy Liner, το χρώμα Plus Plum, το οποίο έχω καταλήξει ότι ταιριάζει πολύ καλύτερα με τα σκούρα κόκκινα παρά με τα δαμασκηνή κραγιόν.
Και αυτά είναι, κορίτσια, το μακιγιάζ που μου ζητήσατε πάρα μα πάρα πολύ. Θα περάσω τώρα να κάνω και τα μαλλιά για να σας δείξω έτσι ολοκληρωμένο όλο το look. Τώρα για το messy bun θα χρειαστείτε αυτό εδώ πέρα το μπομπάρι, έτσι λέγεται, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στα H&M και στα Hondo Center και οπουδήποτε έτσι πουλάνε αξεσουάρ με μαλλιά, μπορείτε να βρείτε ένα τέτοιο. Βγαίνει συνήθως σε τρία μεγέθη, ένα πιο μεγάλο, αυτό το μεσαίο και ένα πιο μικρό για τις κοπέλες που έχετε έτσι κοντά μαλάκια. Επίσης βγαίνει και σε διάφορα χρώματα, βγαίνει σε πιο σκούρο καφέ, βγαίνει σε μαύρο. Εγώ πήρα το ξανθό γιατί φαντάστηκα, όχι φαντάστηκα, γιατί κρύβεται πιο εύκολα το ξανθό ανάμεσα στο ανοιχτό κόκκινο και είναι το μεσαίο μέγεθος. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνω, επειδή το θέλω ιδιαίτερα ατιμέλιτο, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ καλό και στημένο κτλ. Θα κάνω μια κοτσίδα στα μαλλιά μου, την οποία δεν θα την πιάσω με λαστιχάκι, γιατί άμα το πιάσω με λαστιχάκι, έχω παρατηρήσει ότι γίνεται πιο όμορφο και πιο συμμαζεμένο. Και επειδή εγώ το θέλω λίγο πιο ατιμέλιτο, δεν θα τα πιάσω καθόλου με λαστιχάκι. Τοποθετώ την αλογουρά μου, την κρατάω ακριβώς εκεί πέρα στο ύψος που θέλω να είναι το ντοματάκι, ας πούμε, αυτό που θα σχηματιστεί. Λοιπόν, και παίρνω το μπομπάρι και το περνάω από μέσα σαν να είναι λαστιχάκι. Λοιπόν, το περνάω από μέσα και αυτό που θα κάνω είναι να το φέρω, τώρα δεν σου πρέπει να καταλάβω, στις άκρες των μαλλιών μου και να είμαι έτσι εδώ σαν τον ευχούλη. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τις άκρες και να αρχίσω σιγά σιγά να τις στυλίγω και να στριφογυρίζω το μπομπάρι. Οπότε προσέχω φυσικά να το καλύπτω όσο μπορώ, γιατί δεν πρέπει να φαίνεται, εννοείται. Ωραία. Και σιγά σιγά αρχίζω, κατεβαίνω προς τα κάτω και το γυρνάω και το καλύπτω και στρώνω τα μαλλιά. Λοιπόν, ό,τι πετάει το περνάω από μέσα και στρώνω τα μαλλάκια. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα είναι, εγώ βγάζω εδώ πέρα τα ακριανά από τα αυτιά μου, τα τσουλφάκια, γιατί φαίνεται έτσι λίγο πιο, νομίζω ότι ολοκληρώνεται όλο το μαλλί όταν βγουν αυτά τα τσουλουπάκια έξω. Ό,τι δεν μου αρέσει το βάζω κάτω με τσιμπιδάκια και το κρύβω, και ό,τι νιώθω ότι είναι πάρα πολύ flat, επειδή θέλω γενικότερα να είναι έτσι λίγο πιο ογκώδες, το βγάζω προς τα έξω, δηλαδή τραβάω μαλλιά από εδώ, μέχρι να έρθει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το look από εκείνο το βίντεο που ζητήσατε να δείτε περισσότερες κοπέλες. Σμόκι μακιγιάζ, σκούρα κόκκινα χείλη και ένα απλό messy bun. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!